Πάμε να δούμε την κάρτα, Αλέξανδρε, με κυνηγάει ο χρόνο. Λοιπόν, η κάρτα λέει πάρα πολύ απλά ότι η τιμή δεν ευθύνεται μόνο για το βάρο που σηκώνουμε, ευθύνεται και ο μέσο μισθό σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στην Βουλγαρία ο μέσο μισθό είναι 661 ευρώ το μήνα, 1,57. Πολύ χαμηλά είναι η μέση τιμή. Και αυτό πάνε πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα και βάζουν Βουλγαρία. Ναι. όμω το 28,44% του μηνιαίου μισθού του για να βάλουν βενζίνη έτσι όπω έχει φτάσει το πράγμα. Στην Ελλάδα ο μηνιαίο μισθό είναι 1.116 ευρώ, 2,25 ευρώ η βενζίνη με χθεσινέ τιμέ. 24,19% από το μισθό μα δίνουμε για τη βενζίνη. Είναι περίπου δύο γεμίσματα μέσα στο μήνα ο υπολογισμό που έχουμε κάνει. Σχεδόν το 1 τέταρτο του μισθού δηλαδή. Σχεδόν το 1 τέταρτο του μισθού. Στην Πορτογαλία ο, ο μέσο μισθό είναι χαμηλότερο από την Ελλάδα, 1.110 ευρώ, 1,96 η mm -hmm. βενζίνη, 21,6% η επιβάρυνσή μα. Και έτσι οι τηλεθεατές μπορούν Ακριβώς. να παρακολουθήσουν Απλώς. και στι επόμενε. Επόμενες στη Δανία, 3,900 ο μέσο μισθό, 2,361 πολύ υψηλότερα από εμά, αλλά μόλι 7,26% η επιβάρυνσή του.